Σήμερα με εντολή του Πρωθυπουργού βρισκόμαστε στη Λέσβο από το πρωί. Βρεθήκαμε στις περιοχές όπου δοκιμάστηκαν και συνεχίζεται η πυρκαγιά. Είχαμε συναντήσεις με τους πολίτες, με τους αυτοδιοικητικούς φορείς, με τους επιχειρηματίες. Αναλύσαμε όλα τα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης, τα οποία έχουν ανακοινωθεί από την προηγούμενη περίοδο και φυσικά έχουν εφαρμογή και στην περιοχή της Λέσβου. Είχαμε συνεργασία με επιχειρηματίες, ειδικά των περιοχών που επλήγησαν από τη φωτιά, έτσι ώστε να βρούμε επιπρόσθετα μέτρα στήριξης αυτών, καθώς είναι μια επιβαρημένη περιοχή. Ενώ παράλληλα είχαμε συσκέψεις με όλους τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες και με τους δύο δημάρχους και με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος μας συνοδεύει από την πρώτη στιγμή. Είμαι μαζί εδώ με τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής και Αιγαίου, όπου θα έχουμε και μία σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία, στην έδρα της Γενικής Γραμματείας. Ποια είναι αναλυτικά αυτά τα μέτρα στήριξης? Υπάρχουν μέτρα στήριξης τα οποία αφορούν τα νοικοκυριά μέσα από το Υπουργείο Ιστορικών και τους Δήμους, τις επιχειρήσεις για την κάλυψη των ζημιών που έχουν πάθει. Είναι μέτρα τα οποία σχετίζονται με τη στεγαστική συνδρομή αλλά και την προκαταβολή της στεγαστικής συνδρομής. Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και σχετικές αυτοψίες, ενώ παράλληλα θα ενεργοποιηθεί, όπως έχουμε ανακοινώσει, και το νέο σχήμα κάλυψης των ελαιόδεντρων. Ουσιαστικά προσεγγίζουμε τα αφεντικά μέσα παραγωγής όχι με το παλαιό σχήμα αυτό των κόητων ψέ, αλλά μέσα από το σχήμα της κρατικής αρρωγής, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε υπερπολαπλάσια στήριξη σε υποπολαπλάσιους χρόνους, πάντα σε ό,τι συνέβαινε σε σχέση με το παρελθόν. Το πακέτο για τα πατέρα, ναι, τι θα περιλαμβάνει? Τα πρόσθετα μέτρα που είπατε, αυτό. Αυτό θα το συζητήσουμε τώρα και με το επιμελητήριο, γιατί θα πρέπει να ανταποκριθεί το μέτρο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, οπότε είναι κάτι που το σχεδιάζουμε και θα το ανακοινώσουμε την επόμενη περίοδο. Κάποιοι από τους κατοίκους της Βρύσας δεν έχουν καλυφθεί πλήρως από τα μέτρα που είχατε για το σεισμό. Θα κάνετε κάτι ειδικά για αυτούς? Ενώ πάρα πολλοί άλλοι έχουν καλυφθεί. Οπότε θα δούμε ποιες περιπτώσεις είναι σε κρεμότητα. Ήδη το ελέγχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Είχαμε συνάντηση και εκεί, ήταν το πρώτο σημείο που βρέθηκα. Οπότε όποιες τελικές τελευταίες εκκρεμότητες υπάρχουν, είναι σε κάποιες υπηρεσίες, είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους και με το εμπλεκόμενο Υπουργείο, να δούμε και αυτοί οι λίγοι πώς είναι να μπορούν να ξεμπλοκάρουν. Από τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού στη διάρκεια της πυρκαγιάς είστε ικανοποιημένος? Είναι σε εξέλιξη το έργο. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας βρίσκεται σε μια διαδικασία διαχείρισης των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Βλέπετε ότι έχουμε ως απότοκο αυτής της κατάστασης πυρκαγιές σε διάφορες γωνίες της πατρίδας μας, όπου σε ένα πλαίσιο συντονισμού ενεργούν και λειτουργούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η πυροσβεστική, ο στρατός, εν προκειμένου συγκεκριμένη περίπτωση, η αστυνομία, το λιμενικό βοήθηση και εδώ, φυσικά η πολιτική προστασία και οι εθελοντές και όποιοι όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς από την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Τα αποτελέσματα λοιπόν είναι απτά. Είναι συγκρίσιμα σε σχέση με το παρελθόν και είναι αποτελέσματα τα οποία μετριάζουν φυσικά τις καταστροφικές πιέσεις που προκύπτουν από την κλιματική κρίση. Αναφορικά με τις φωτιές, αδύρυτα ήταν μια πολύ κρίσιμη και μεγάλη καταστροφή, αυτή η οποία βιώσαμε και βιώνουμε ακόμα ως ένα βαθμό. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής, ότι σε μια πυρκαγιά, σε μια φωτιά υπάρχει μια πάγια σειρά αξιολόγησης και αυτή είναι δεδομένη. Ανθρώπινες ζωές, κτίρια, υποδομές και δασικός πλούτος. Το πρόσημο σε αυτή την κρίση, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, ίσως στεκόμαστε σε αυτά τα οποία χάθηκαν, αλλά πρέπει να αναλογιστούμε πόσα σώσαμε. Και θεωρώ με τη συμβολή όλων των πυροσβεστών, των εθελοντών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύσσωμης και ιδιοδήμη, της περιφέρειας, της αστυνομίας, όλων των σωμάτων ασφαλείας και όλων μας, έχουμε σώσει ένα μεγάλο μέρος και δεδομένων των καιρικών συνθήκων. Τώρα αναφορικά με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν χρειάζεται καμία πρόσκληση για να επισκεφτεί κανένα μέρος της ελληνικής επικράτειας. Υπήρχε βούλησή του και πρόθεσή του εδώ και πάρα πολύ καιρό και το γνωρίζουμε και σε κομματικό επίπεδο να επισκεφθεί το νησί μας, ένα νησί στο οποίο έχει ενσκύψει από την πρώτη στιγμή, είτε πρόκειται για τη μείωση των προσφυγικών νοών, την επίλυση του μεταναστευτικού ζητήματος, τη Βρύσα, και εδώ θέλω να σταθώ αφού αναφέρθηκε σήμερα, να κάνουμε μια σύγκριση. Μέχρι το 2019 είχαν δοθεί 3 οικοδομικές άδειες. Σήμερα, από το 2019, από τότε που ξεκινήσει η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχουν εκδοθεί πάνω από 123 οικοδομικές άδειες. Μέχρι το 2019 δεν είχε κτιστεί, ήταν ζήτημα αν είχε κτιστεί ένα σπίτι. Σήμερα χτίζονται πάνω από 100 σπίτια. Οπότε θεωρώ
μια γενικότερη εικόνα, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν σκύψει πάνω στα πραγματικά προβλήματα της Λέσβου. Τώρα από εκεί και πέρα ήταν βούλησή του, είναι πρόθεσή του να επισκεφτεί τη Λέσβο. Θα το έπρατε μάλιστα και νωρίτερα, μακάρι οι συνθήκες, οι εξωγενείς κρίσεις να το επιτρέψουν αυτό να συμβεί μέσα στον Αύγουστο. Ήθελα να ρωτήσω πόσα στρέμματα γης έχουν καεί, πόσα από αυτά είναι ελαιόδεντρα και σε ό,τι έχει να κάνει με το συντονιστή της Βρύσας που δεν υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια, αν θα κάνετε κάτι. Αυτό είναι η καθήλυνα νομόδη, τα όργανα η οποία έχει γίνεται πάνω η σύσκεψη, να σας απαντήσουν με στοιχεία. Μπορείτε να απευθυνθείτε πάνω για να σας δώσουν τα πλήρη στοιχεία και πλήρη εικόνα, όπως νομίζω θα εκδοθεί και δελτίο τύπου από τη Γενική Γραμματεία.